Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον προγνώστη μετεωρολόγο Νίκο Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλό μήνα αύριο. Εκτός, θα ήθελα το σχόλιο σου και για την κακοκαιρία που πέρασε, που είχες προβλέψει με ακρίβεια εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά κυρίως θέλουμε να ξεκινήσουμε καλύτερα με το τι νέο έχεις να μας πεις και πότε έρχεται το επόμενο κύμα. Ναι. Πράγματι, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων, αλλά και διαστήματα μεγάλα με αρκετή ηλιοφάνεια. Πιο αναλυτικά, αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη, ας απολαύσουμε τον ήλιο με το κρύο τις πρωινές ώρες. Αύριο πρωί η ελάχιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, στην Ετωλοκαρνανία, Χαΐα, Ηλία, στους 6 βαθμούς και στις παράκτιες περιοχές 8 με 9 βαθμούς. Η μέγιστη στους 14 με 15 βαθμούς. Από την Πέμπτη το βράδυ και με την αλλαγή της ημέρας την Παρασκευή έρχεται το πρώτο κύμα βροχόπτωσης με νοτιοδυτικούς ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας. Συνολικό ύψος βροχής περίπου στα 40 χιλιοστά. Το Σάββατο το πρωί εξασθενούν οι βροχές και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν διαστήματα μεγάλα με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή αρχικά ο καιρός θα είναι καλός με αρκετή ηλιοφάνεια και προς το τέλος της ημέρας θα συννεφιάσει και τη Δευτέρα έρχεται το δεύτερο κύμα βροχόπτωσης την ημέρα του Αγίου Νικολάου με συνολικό ύψος βροχής, μεγαλύτερο ύψος βροχής από το πρώτο κύμα βροχόπτωσης έως και 50 χιλιοστά. Τέλος, την Τρίτη, 7, Τετάρτη, 8 και Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν τα φαινόμενα από το δεύτερο κύμα. Υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο όμως από 9 και κυρίως 10 Δεκεμβρίου έρχεται το τρίτο και τελευταίο κύμα, το οποίο θα είναι μικρότερο από, σε ύψος βροχόπτωσης από το δεύτερο, αυτό που είπα ότι θα συμβεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου. Τώρα όσο αναφορά, είμαστε σε μια διαδικασία που μπορώ να προσδιορίσω και να ορισμένα προϊόντα, μετεωρολογικά προϊόντα για την, σύμφωνα με τη μηνιαία πρόβλεψη για το μήνα Δεκέμβριο, το δεύτερο δεκαήμερο επανέρχεται ο βοριάς, το βοριαδάκι για την περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα είναι πολύ πιο πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για το μήνα Δεκέμβριο και λιγότερες βροχές σε σχέση με το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο προβλέπονται βροχές στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ Χριστουγέννου και Νέου Έτους. Η θερμοκρασία σε φυσιολογικές τιμές για το μήνα Δεκέμβριο στο τρίτο δεκαήμερο από 6-8 βαθμούς η ελάχιστη έως 14 με 16 βαθμούς η μέγιστη. Επιπρόσθετα, στο τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου ο εποχικός παράγων, η διάρκεια της νύχτας, βρίσκεται στη μεγαλύτερη διάρκεια και ασκεί καθοριστική επίδραση στην ημερήσια διακύμαση της θερμοκρασίας. Αυτά είναι όσο αναφορά για την πρόβλεψη του καιρού για το πρώτο δεκαήμερο και το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο. Αν έχουμε κάποια απόκληση θα ξαναεπανέλθουμε μέσα από τον Απαχτία News, όπως άλλωστε είχαμε, όπως αναφερθήκατε, σύμφωνα με όσα είχα προαναφέρει και προβλέψει για τα διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων με τους θυελλώδεις ανέμους, ειδικότερα στο τελευταίο κύμα στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου,
μέσα από τον Αυπακτία News επιβεβαιώθηκαν χωρίς καμία απόκληση και ανατροπή του αποτελέσματος. Νίκο, θα ήθελα βέβαια, το... Ναι. Βέβαια, τα διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα είναι μόνο βροχές, αλλά χωρίς φιελώδεις ανέμους. Σημαντικό και αυτό, γιατί να πούμε ότι η μεγαλύτερη ζημιά στην περιοχή, στην Αυπακτία και στην Αχαΐα και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, νομίζω δεν προήλθε από τις έντονες βροχοπτώσεις μόνο, αλλά αυτή τη φορά ήταν και τα καιρικά φαινόμενα που ήρθαν από τη θάλασσα, δηλαδή οι έντονοι άνεμοι και οι οποίοι πλημμύρισαν δρόμους. Ήταν οι άνεμοι και ο κυματισμός, και επηρεάστηκε, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Πατραϊκό, γνωρίζω πολύ καλά πότε ο νοτιάς δεν μπαίνει ή οι νότιο-δυτικοί δεν μπαίνουν στον Πατραϊκό και επιμένουν μόνο για το Ιόνιο. Αυτό συνέβη στο πρώτο και δεύτερο κύμα σύμφωνα με πριν 15 μέρες πρόβλεψή μου. Ωστόσο όμως το τελευταίο κύμα ήταν με τα βεβαιότητας και μάλιστα είχαμε βγει δύο μέρες, τρεις μέρες πριν την εμφάνιση του τρίτου κύματος στο τέλος του μηνός ότι έρχονται δύσκολες ώρες. Ότι οι δυτικοί άνεμοι, οι νότιο-δυτικοί θα μπουν στον Πατραϊκό και θα επηρεάσουν τις περιοχές, τις προσύνημες περιοχές της Αχαΐας και της Τρολακαρνίας. Εγώ θα ήθελα, εκτός από όλα αυτά που είναι, νομίζω με τα ρεπορτάζ που είχαμε σήμερα από τις περιοχές και της Αχαΐας και της Ναυπακτίας, κυριότερα του Αντιρίου και της Δημοτικής Ενότητας Αντιρίου, κυρίως Νίκο, επιβεβαιώνεται πλήρως όλα αυτά που είχαμε πει πριν λίγες μέρες για τον καιρό. Εγώ θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Εγώ μίλησα με ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι μου είπαν ότι τέτοια φαινόμενα δεν θυμούνται, τέτοιον αέρα και τέτοιο φαινόμενο που είδαμε αυτές τις ημέρες, χθες και προχθές, τα τελευταία 40 χρόνια δεν θυμούνται να έχουν ξανασυμβεί. Είναι γεγονός αυτό? Στα τελευταία 30 με 40 χρόνια είναι γεγονός αυτό? Ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Τα 30-40 χρόνια, αλλά έχω την τύχη να έχω γεννηθεί στο Αντίριο, στην Προβλήτα, το σπίτι μου, στην περιοχή αυτή, και από μικρό παιδί είμαι σε ηλικία τώρα 65-66 ετών, και πριν 55 χρόνια, ειδικά τέτοιους με δυτικούς ανέμους, νοτιοδυτικούς, έχω δει τη θάλασσα να φτάνει μέχρι το σπίτι μου. Αυτό βέβαια είχε συμβεί πριν σε παιδική ηλικία. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια που πράγματι έχω τα 20-30 χρόνια, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά όπως έχω αναφερθεί, ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και θα δούμε στο μέλλον περισσότερα τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα επηρεάζουν όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά όλες τις περιοχές της χώρας μας, της Ευρώπης, σε όλο τον πλανήτη. Νίκο, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σε διέκοψα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί να μην είναι και στην αρμοδιότητα σου να απαντήσεις. Νομίζω ότι έχεις άποψη. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία των αντιπλημμυρικών έργων, της προστασίας απέναντι στη θάλασσα. Αν μπορεί να γίνουν κάποια μέτρα για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που κύριε Δελιμάρη, έχω κάνει δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αντιρίου. Ναι. Το 2002 μέχρι το 2006. Το πρώτο θέμα, λόγω της γνώσης μου και της εμπειρίας μου, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν ξεκίνησα ως μετεωρολόγος πριν 40 χρόνια, ήταν στο βαθμό 4. Τώρα είναι στο 5 γεμάτο και πάμε προς το 6, σε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα είχα φέρει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μιλήσω ειδικότερα για το Αντίριο, αλλά και απέναντι το Ρίο, το οποίο αυτό έκανα σχεδόν κάθε μέρα, γιατί από το Αντίριο πήγαινα γυμνάσιο στην Πάτρα. Οι παρεμβάσεις, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, τόσο στο Αντίριο όσο και στο Ρίο, είναι απαράδεκτες. Αυτό το οποίο είχε διαμορφωθεί το Αντίριο όταν έγινε το κάστρο, και το Αντίριο και το Ρίο, ήταν περίπου το 1499.
την εποχή εκείνη ήταν η πιο ψυχρή περίοδος ύστερα από μία μεσοθερμική περίοδο του 1200. Η πιο θερμότερη περίοδο ήταν το 100 π.Χ. μέχρι 300 μετά Χριστόν. Ήδη τώρα, μετά από μία ψυχρή περίοδο, κινούμαστε σε μία πάλι μεσοθερμική εποχή. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια, αν θα είναι για 80-100 χρόνια ή αν θα είναι για 3-4 αιώνες, όπως ήταν επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η κλιματική αλλαγή, και μάλιστα τότε ως Δημοτικός Σύμβουλος του 2002-2006, το Αντήριο, ήταν το κάστρο. Το κάστρο του Αντήριο είχε τη μικρή τάφρο. Είχα φέρει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αμυντική θωράκιση του Αντήριου, γιατί από το κάστρο του Αντήριου μέχρι ενός ορισμένου, εκεί που αρχίζει πλάζες το Αντήριο, υπήρχε περιτύχιο και μετά υπήρχε η μεγαλύτερη τάφρος. Η τάφρος αυτή, όταν αυτοί οι κυματισμοί έμπαιναν μέσα στη μεγάλη τάφρο, έβγαιναν από την πλευρά του βοριά. Όταν είχε βοριά, έμπαιναν από το βοριά και βγαίνανε από το μαΐστρο. Αυτό είχε γίνει με ένα σχεδιασμό, θα έλεγα, με μαθηματική ακρίβεια. Ήρθαμε εμείς τώρα και έχουμε με την παρέμβαση, το περιτύχιο δεν υπάρχει από το κάστρο μέχρι τη Μεγάλη Τάφρος. Η Μεγάλη Τάφρος την είχα τότε αναφερθεί ότι να την ξανανανεώσουμε, φτιάξαμε βλατείες, μπαζώσαμε, βέβαια γίναν κάποιες παρεμβάσεις λόγω της υποθυμιακής γραμμής, αλλά όταν τελείωσε η υποθυμιακή γραμμή και ήρθε η γέφυρα, έπρεπε να αποκαταστήσουμε αυτό το οποίο εξυπηρετήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα η υποθυμιακή γραμμή. Και φτιάξαμε την πλατεία Χορμόβα. Και τότε υπάρχουν τα πρακτικά μέσα και μάλιστα τότε νομίζω ήταν ο κύριος Ζυγορονίκος ή τότε το είχα φέρει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτο θέμα, η αμυντική θωράκιση του Αντηρίου. Και μάλιστα τότε είχαν βρεθεί όλοι αντίθετοι. Απάνω σε αυτό θα δούμε αυτά τα οποία είδαμε τώρα, ήδη έχουμε ξεκινήσει. Στο μέλλον θα δούμε και άλλα χειρότερα ακόμα. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα μας δοθεί. Σήμερα δεν ήταν δημοσιευμένο αυτό, η αμυντική θωράκιση του Αντηρίου ήταν και πρώτο θέμα. Ήταν τότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και από κοντά κιόλας και να το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και να κλείσουμε με αυτό είναι ότι πάντα η ανθρώπινη παρέμβαση νομίζω αλλάζει τα δεδομένα. Και βέβαια, και αυτό έγινε και στο Ρίο. Αυτές οι παρεμβάσεις, καλός ή κακός, όλα πληρώνονται στο πλήρωμα του χρόνου. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε.